Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε ακόμη μία εκπομπή αναλύσης. Σημερινός μας καλεσμένος ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, κ. Δημήτρης Χαρίτου, με τον οποίο θα συζητήσουμε πολλά και σημαντικά ζητήματα, όπως το πολύκροτο νομοσχέδιο της παιδείας, το ζήτημα του χρυσού, το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εξελίσσεται. Και φυσικά θα σχολιάσουμε τις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι επαγγελματίες της χώρας μας, ειδικότερα οι επαγγελματίες της εστίασης, αλλά και οι επαγγελματίες του πρωτογενείς τομέας. Κύριε Χαρίτου, να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και βρίσκεστε σήμερα κοντά μας για να συζητήσουμε σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Δική μου χαρά. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναφερόμενοι στο πολυσυζητημένο νομοσχέδιο της παιδείας, το οποίο ψηφίστηκε με πλειοψηφία 166 βουλευτών, συνολομέλεια της Βουλής, με τις αλλαγές τις οποίες επιφέρει στην ανώτατη εκπαίδευση. Ένα νομοσχέδιο το οποίο επέφερε πάρα πολλές αντιδράσεις σε φοιτητές, σε εκπαιδευτικούς, σε συλλογικότητες, σε φορείς αλλά και σε κοινωνίες. Τρία είναι τα ζητήματα τα οποία θα θίξουμε για το θέμα αυτό, με πρώτο και κυριότερο τις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής των σπουδαστών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κυρία Πασχαλίδου, πράγματι είναι νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σχεδόν μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία. Τα περισσότερα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν το ψήφισαν. Και το λέω αυτό, κυρία Πασχαλίδου, γιατί δεν βρίσκω το λόγο για τον οποίο εν μέσω πανδημίας, με τα πανεπιστήμια κλειστά, με τη Βουλή να υπολειτουργεί, ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο που προφανώς αλλάζει σημαντικά πράγματα στην εκπαίδευση, το έφερε η σημερινή υπουργός. Δεν σας κρύβω ότι ρωτήθηκε ευθέως. Άλλα είναι τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν σήμερα το πανεπιστήμιο. Αν θα αναβαθμιστεί το επίπεδο των σπουδών, και αυτό χρειάζεται νέο επιστημονικό διδακτικό προσωπικό καθηγητές που δυστυχώς λείπουν, οικονομική στήριξη έτσι ώστε πράγματι να μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που έχει. Και αντί λοιπόν όλων αυτών, η κυρία Υπουργός έφερε ένα νομοσχέδιο που η βάση του, η ουσία του είναι ότι βάζει μια βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά ένα κόφτη, κυρία Πασχαλίδου, με τον οποίο 25.000 νέα παιδιά, το 1/3 δηλαδή από τους περισσότερους αποφύτους, από τους 75.000, μένει εκτός εκπαίδευσης, εκτός ανώτατης εκπαίδευσης. Που σημαίνει, κύριε Πασχαλίδου, ότι την ίδια στιγμή που ο Υπουργός ανοίγει τις πόρτες, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, αφού δίνει τις δυνατότητες σε ιδιωτικά κολέγια να παρέχουν τα πτυχία τους να αμφίβολου ποιότητας, να έρχονται σε ίδια ισοτιμία με αυτών των πανεπιστημιακών τμήματων. Όπως έγινε πάλι με νόμο της κυβέρνησης πριν 2 περίπου μήνες, όταν εξίσωσε τα πτυχία των μηχανικών ή των οικονομολόγων με τα πτυχία των ιδιωτικών κολεγίων. Και προφανώς αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν είναι ότι κλείνει τις πόρτες για 25.000 νέους να μπουν στα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει αυτό το δρόμο, δηλαδή στέλνει πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια με τη ρύθμιση που σας ανέφερα πήρε πριν 2 μήνες. Ποια παιδιά θα είναι, κύριε Πασχαλίδου? Προφανώς θα είναι τα παιδιά που από τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα, που δυσκολεύονται και στο τέλος η επιλογή τους είναι να περάσουν έστω και σε μια ανώτατη πανεπιστημιακή σχολή, γιατί έτσι κι αλλιώς η σημερινή ελληνική οικογένεια θεωρεί ότι είναι ένα προσόν για να μπορέσει να έχει καλύτερη προοπτική το παιδί του.